Με τον Σουλεϊμάνοφ έχουν ανέβει ψηλά οι Ρώσοι. Το σουτ στο Τζολάκι πρώτη στιγμή στο παιχνίδι στο 35ο δευτερόλεπτο. Λαλά. Φάλτσα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Εμβιλά κάνει το σουτ, την μπάλα κοντράρει. Ένα ακόμη κόρνερ. Καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό στο 9. Εμβιλά. Κάθεται για το Βαλμπουενά. Έκλεισε πάνω το Στότσκι. Προωθήθηκε ο Ρέαμπτσου και επέλεξε να βγάλει ο ίδιος τη σέντρα για την κεφαλιά του Χασάν. Ο Καπελά 1-0 στην αδράνεια της άμυνας του Ολυμπιακού. Δεν υπάρχει γκολ. Είναι offside ο σκόρερ. Εδώ η μπάλα πέρασε από τον Μάρκοβιτς. Ο Καπελά ήταν εκτεθειμένος όμως. Δεύτερο δοκάρι ο Χασάν. Σημαντική ευκαιρία στο 21. Απ' την πάσα του Ματιέ Βαλμπουενά. Προωθείται ο Ραμίρες. Τον περιμένει ο Λαλά, γυρίζει ο Μασούρας. Είχε χώρο για να βγάλει σέντρα η κεφαλιά έξω. Ο Σπέρτσιαν έχει την καλύτερη στιγμή των Ρώσων στο 23. Ο Μασούρας κέρδισε, ωραία πάσα ο Βαλμπουενά. Δεν είχε δει τον παίκτη που ερχόταν στην άμυνα στην πλάτη του, τον Ραμίρες, και έχασε την ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο 36. Ραμίρες. Το shoot out. Σουλεϊμάνοφ με το Ρέαμπτσουκ. Πέρασε την μπάλα, το πλασέ εκεί που ο Τζολάκης λέει όχι στον Ήλιν. Ο Τικίνιο δεν είχε δει τον Γκαζίνσκι στην πλάτη του. Ο Ήλιν πίεσε ο Τικίνιο. Ο Κρίστινσον, πολύ ωραία επέμβαση στο 49. Γίνεται τρίτο στόπερ ο Πέπε για να βοηθήσει την ανάπτυξη, αλλά η πάσα του δεν είναι καλή. Καμπελά. Γύρισε ο Αβραάμ Παπαδόπουλος. Είναι κοντά και ο Πέπε. Το σούτ του Καμπελά, έπεσε ο Κρίστινσον. Δεύτερη πολύ καλή επέμβαση από τον Ισλανδό τερματοφύλακα του Ολυμπιακού στο 50. Εκτέλεσε ο Καμπελά, η κεφαλιά out. Ανέβηκε ο Τσερνίκοφ και έγινε απειλητικός. Ανέβηκαν γρήγορα και ο Ελαραμπή και ο Τικίνιο. Ο Ρατζέλοβιτς γυρίζει. Η τελευταία στιγμή ο Αγκάτσεφ πρώτου Τικίνιο. Ο Ελαραμπή θέλει να κερδίσει και παίρνει κόρνερ. Πολύ ωραία προσπάθεια του Ρατζέλοβιτς, που είναι ο πιο δημιουργικός παίκτης του Ολυμπιακού στο δεύτερο μέρος. Ελαραμπή. Καλή πάσα του, πέρασε ο Ρατζέλοβιτς. Πολύ καλή επέμβαση από τον Ρώσο τροματοφύλακα, δεν μπορεί ο Τικίνιο. Χάθηκε η ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο 73. Κορυφαίος στον Ερυθρόλευκο στο δεύτερο ημίχρονο ο Ρατζέλοβιτς. Ο Βρουσάη από μεγάλη απόσταση. Ο Ολυμπιακός έχει ευνοϊκό άνεμο στο δεύτερο ημίχρονο, αρχίζει και επιχειρεί σουτ και από μεγάλες αποστάσεις και είναι λογικό. Εδώ ο Ρατζέλοβιτς δυσκόλεψε πάρα πολύ τον Αγκάτσεφ. Σουλεϊμάνοφ, Ιόνοφ. Τώρα έχουν χώρο οι Ρώσοι. Ο Καμπελά και ο Κρίστινσον σε ετοιμότητα και πάλι. Ολυμπιακός σε κόντρα επίθεση με τον Ελαραμπή. Ευκαιρία, η πάσα, το πλασέ του Σουρλί. 1-0 στο 81. Με τον Βασίλη Σουρλί να παίρνει την assist του Γιουσέφ Ελαραμπή και να ανοίγει το σκορ στο παιχνίδι. 1-0, υποκαταρακτώδη βροχή. Ολυμπιακός βγάζει αντεπίθεση με 3 εναντίον 1. Και ο Βασίλης Σουρλής χρήζεται σκόρερ. Τσούμιτς. Ο Κουντέ δοκιμάζει σουτ. Τέλος του αγώνα, λέει ο διαιτητής, στο 83. Είναι καταρακτώδης η βροχή και δύσκολες πια οι καιρικές συνθήκες και ο διαιτητής αποφασίζει να τελειώσει το μάτς εδώ. Βασίλη. Ρωτάει και τους δύο πάγκους, λέει, εσείς αποφασίστε, είναι 7 λεπτά ακόμα. Θα πρέπει να περιμένουμε για κάποιο χρονικό διάστημα, οπότε είναι η απόφαση των ομάδων. Για να δούμε. Τέλος.
Τέλος του αγώνα. Όσο πρόλαβαν να παίξουν, οι τελευταίοι που πέρασαν στο παιχνίδι έπαιξαν. Είναι αρκετά δύσκολες οι συνθήκες. Εντάξει, τώρα έπεσε βέβαια ο αέρας, είναι μόνο η βροχή. Αλλά είναι πραγματικά πολύ δυνατή η βροχή.